Εικόνες καταστροφής και ερήμωσης καταγράφει η κάμερα του Ionian TV σε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις της Ζακύνθου. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα του άλλοτε πυκνού πευκοδάσους, τώρα είναι μια απέραντη έκταση με μαύρους κορμούς και νεκρά δέντρα που καπνίζουν, νικημένα από το ανελαίητο πέρασμα της φωτιάς. Αναφωνήτρια, Μαριές, Αγιώργης Κρυμνών, Βραχιώνας, Ναυάγιο. Το πράσινο έδωσε τη θέση του στο μαύρο. Οι κάτοικοι πλέον μετρούν τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές φωτιές. Η ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων ήταν άσχημη αυτές τις μέρες, γιατί πήγαν να χάνουν τα σπίτια τους, την περιοχή τους, κάηκαν τα λιοστάσια τους, σε κάποιους κάηκαν και κάποια αγροτικά χτίσματα και κάποια ζωντανά που είχαν και ήταν δύσκολη. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα στο χωριό. Με την αλλαγή των νέμου και με τη μεγάλη δύναμη της προσδοκής που ήταν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της προσδοκής τελευταία στιγμή στο χωριό, είχε μαζευτεί μέχρι στο κεντρικό δρόμο και σε όλες τις αυλές. Η 3η 29 Αυγούστου βρίσκει τη Ζάκυνθο και πάλι λαβωμένη. Η καταστροφική πυρκαγιά που επί τρεις ημέρες κατέκαιε άλλο ένα μέρος της Ζακύνθου, την πανέμορφη ορεινή τη ζώνη, σβήνει σιγά σιγά, ωστόσο ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Βρισκόμαστε σε μια από τις κορυφές του Βραχιώνα και όπως βλέπετε πίσω μας φαίνεται όλη η έκταση που έχει καεί το προηγούμενο διάστημα. Οι αναζωπηρώσεις δυστυχώς συνεχίζονται και εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν δύο αεροσκάφη Καναντέρ και ένα ρωσικό ελικόπτερο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς και οι πολυπληθείς πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί επιχειρούν διαρκώς για να τις θυθασέψουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό στάδιο, όμως επειδή είναι μεσημέρι και υπάρχει ψηλή θερμοκρασία και αρχίζει να ανεβαίνει και η ένταση του ανέμου σε 3-4 μπουφόρ, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε εδώ, επιχειρούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικρές αναζωπηρώσεις, κυρίως το ανατολικό μέρος της πυρκαγιάς πάνω από τις Μαριές. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν και πάλι τις ρήψεις νερού δύο αεροσκάφη Καναντέρ και ένα ρωσικό ελικόπτερο, βοηθώντας τις επίγειες δυνάμεις, ενώ μηχανήματα του ελληνικού στρατού πραγματοποιούν διάνοιξη δρόμων για να προσεγγίζουν τα σημεία των αναζωπηρώσεων, τα πυροσβεστικά οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ. Βρισκόμαστε σε καλύτερο στάδιο. Πιστεύω ότι τα περισσότερα μέτωπα τα έχουμε οριοθετήσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο επικίνδυνο. Πιστεύω να περάσουν 3-4 ώρες που είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και να το οριοθετήσουμε και αυτό. Από την πρώτη στιγμή στα σημεία των πυρκαγιών μαζί με τους συντονιστές της πυροσβεστικής βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιωτόπουλος, που ενημερώνεται και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής, ενώ συντονίζει τις ενέργειες από πλευράς περιφερειακής ενότητας. Συνεχίζουμε, δεν έχει σταματήσει το πρόβλημα. Συνεχίζουμε, έχουμε σημεία τα οποία ελέγχονται βέβαια αυτή τη στιγμή. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο. Πραγματικά τεράστιες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο υπεράνθρωπο έργο της κατάσβεσης είναι και πάλι η απροθυμία ιδιωτών υδρομεταφορέων να συνδράμουν τις αρχές με τροφοδοσία νερού. Ένας μεγάλος αριθμός βέβαια από την άλλη μεριά, το έχω πει ξανά δημόσια, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό. Είναι σαν να ξεχνάει, δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Θεωρώ ότι κάποιοι ξεχνούν ότι σε αυτόν τον τόπο ζούμε, υπάρχουμε, δραστηριοποιούμαστε και κυρίως ζούμε. Αναπτύσσουμε τις οικογένειές μας και ζούμε από αυτόν τον τόπο. Πολύ σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρουν οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων με οχήματα, γνώση των περιοχών, ακόμη και με εφόδια και τρόφιμα. Ο Δήμος ό,τι μπορούσε προσέφερε και θα προσφέρει. Έχουμε αντιμετωπίσει σαν Ζάκυνθο μια σοβαρή ταλαιπωρία και στο πράσινο και στο περιβάλλον και στον κόσμο ψυχολογικά με αυτές τις φωτιές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας Σταύρο τον Κοντονή, που βοήθησε πάρα πολύ, και ας μην το γνωρίζει ο κόσμος, σε όλη την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο εξακολουθούν και σήμερα να επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 55 οχήματα από τις όμορες περιφέρειες και τη Βόρειο Ελλάδα, 50 άτομα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ από όλη τη χώρα και υδροφόρες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας.